Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Η προϊσταμένη του Τμήματος Υδάτινων Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κυρία Αγγελική Μαρτίνου, ηγείται μια σειρά ενημερωτικών συναντήσεων στην Κρήτη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Ελγό Δήμητρα, σχετικά με το φαινόμενο της σοβαρής ανομβρίας του υδρολογικού έτους και την αναγκαιότητα συνεργασίας και ενίσχυσης της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της λειψινδρίας στον αγροτικό τομέα, με στόχο την ευαισθητοποίηση των αγροτών, του κοινού και την αξία της ορθολογικής χρήσης του νερού άρδευσης. Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα του Νομού Λασιθίου με τη συμμετοχή όλων των ΤΟΕΒ και των ανάλογων υπηρεσιών. Η κυρία Μαρτίνου, μιλώντας στο Τέλε Κρήτη, τόνισε ότι καμία σταγόνα άρδευσης να μην πηγαίνει χαμένη. Με χαρά μας σήμερα ήρθαμε στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Ελγό Δήμητρα. Σήμερα υλοποιούμε τη δεύτερη από τις 4 προγραμματισμένες συναντήσεις που θα γίνουν με τους παρόχους υπηρεσιών αρδευτικού νερού, τους ΤΟΕΒ και τους Δήμους που έχουν αυτή την αρμοδιότητα δηλαδή. Φιλοξενούμαστε από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ξηρά χρόνια, οι βροχοπτώσεις ήταν μειωμένες. Αυτό είχε αποτέλεσμα και την μείωση των αποθεμάτων των υδατικών πόρων. Μας το έχουν στείλει και εγγράφως και η ΤΟΕΒ και η Δήμη. Η ΤΟΕΒ έχουν δει πραγματικά μείωση σχεδόν 50% στο νερό, το διαθέσιμο νερό από τις πηγές τους. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν κάποια μέτρα. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι έχουν εκδώσει δελτία τύπου και έχουν από μόνοι τους προσπαθήσει να βάλουν περιορισμούς στην χρήση του νερού, να εξορθολογήσουν δηλαδή τη χρήση του αρδευτικού νερού ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Σήμερα όμως με την ευκαιρία της συνάντησης ήρθαμε να ακούσουμε και άλλα τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, να ακούσουν από τον Ελγό Δήμητρα και τον ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου κάποιες προτάσεις για ορθές γεωργικές πρακτικές ή πρακτικές εφιούς άρδευσης και τα κρίσιμα στάδια κάθε καλλιέργειας τα οποία είναι απαραίτητο να αρδευτούν, έστω με αυτό το ελάχιστο νερό που μπορεί να υπάρχει σε κάποιες περιοχές. Οπότε περιμένουμε και την έκφραση τυχόν προβλημάτων εξειδικευμένων για την περιοχή. Είμαστε σίγουροι ότι οι καλές πρακτικές και ό,τι θα συζητηθεί εδώ θα διαδοθεί και θα φτάσει μέχρι τον αγρότη, γιατί είναι θέμα και συνείδησης τελικά του καθενός από μας, τόσο για το νερό ίδρευσης στα σπίτια μας αλλά και του αρδευτικού νερού, να γίνεται εξορθολογισμός, να γίνεται σωστή χρήση, να μην γίνεται σπατάλη, να μειωθούν οι διαρροές αν και εφόσον υπάρχουν. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να μπορούν οι αγρότες μας να ενημερώνονται από τα δελτία, τα αρδευτικά που βγαίνουν κάθε εβδομάδα από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα, όπου προτείνουν κάποιες τις καλύτερες για κάθε περιοχή δόσεις αρδευτικού νερού και ανακαλλιέργεια. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και να το μάθουν οι αγρότες. Κυρία Μαρτίνου, ζούμε σε μια περίοδο που είναι πραγματικά περίοδο ανομβρίας. Πολύ καιρό δεν έχουμε βροχές. Τα μετεωρολογικά δελτία και η εικόνα αυτή δείχνει ότι θα συνεχιστεί. Λύσεις υπάρχουν για να καταφέρουμε να βρούμε νερό ώστε να ποτίζουμε? Υπάρχουν αποθέματα από ό,τι έχουμε καταλάβει και από τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί της σημερινής συνάντησης. Τα αποθέματα ναι μεν μπορεί να είναι χαμηλότερα από άλλες χρονιές, αλλά με σωστή διαχείριση μπορεί να περάσει η φετινή κρίσιμη χρονιά και να μην έχουμε πρόβλημα. Οπωσδήποτε τον επόμενο χρόνο, αν συνεχιστεί η ανομβρία, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα για το επόμενο αρδευτικό έτος. Θα πρέπει να γίνει μια πρόβλεψη, να προβλεφθούν κάποια μικρά αγκιοβιολογικά έργα τα οποία θα βοηθούσαν σε τέτοιες περιόδους ανομβρίας. Και αυτά είναι όλα στο τραπέζι τώρα ανοιχτά, αυτά ακριβώς θα πρέπει να καταλάβουμε και να
ιεραρχηθούν και να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, γιατί ακούω μια γκρίνια σε σχέση με αυτό, το νερό των τριτοβάθμιων φυσικά. Άρδευση, και από την άλλη και οι απώλειες, όπως είπατε, ξέρουμε ότι το Ηράκλειο έχει 50% απώλειες. Στην ίδρυυση, ναι, το Ηράκλειο πράγματι. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς, σαν υπηρεσία για διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης, προωθεί αυτές τις μεθόδους επαναχρησιμοποίησης των υγρών αστικών αποβλήτων. Είναι πραγματικά θησαυρός αυτό το νερό. Είναι μακάρι, βεβαίως, και θα πρέπει. Είναι κρίμα να το πετάμε στα ποτάμια ή στη θάλασσα. Τη στιγμή που έχουμε τέτοια μεγάλη έλλειψη νερού, ειδικά στην Ανατολική Κρήτη, όλα δεν πρέπει να πηγαίνει καμία σταγόνα χαμένη. Και το ξέρουμε αυτό ως καλή πρακτική και από άλλες χώρες του εξωτερικού που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Οπότε θα ήταν ευχής έργο να μπορέσουν οι Δήμοι να προσαρμόσουν αυτές τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να μπορούν μετά να χρησιμοποιηθεί αυτό το νερό για άρδευση. Παρόν ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης, κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κατά τις δηλώσεις του στο Τέλε Κρήτη, ο κύριος Τζεδάκης τόνισε την επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η οποία πλήττει ήδη έντονα την Κρήτη. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, η Περιφέρεια Κρήτης, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, μαζί με τους Δήμους, τους ΤΟΕΒ μας, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση με τα αποθέματα νερού σε μια χρονιά που οι ανάγκες και η ζήτηση είναι αυξημένες και λόγω της ελαιοκαλλιέργειας που περιμένουμε ένα περισσότερο εισόδημα φέτος, αλλά και λόγω της τουριστικής περίοδου που περιμένουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Πρέπει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νερό που υπάρχει, να προσαρμόσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τις καλλιέργειές μας στα νέα δεδομένα, προκειμένου να ποτίζουμε όσο πρέπει, την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία ενημέρωσης και με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, προκειμένου να πούμε στους παραγωγούς μας, να ενημερώσουμε τους παραγωγούς μας μέσω των ΤΟΕΒ, πόσο πρέπει να ποτίζουν με επιστημονικά δεδομένα, ώστε να γίνεται μια εξοικονόμηση του νερού και να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά. Είναι χρυσή λύση το να χρησιμοποιούμε ξανά κάποια αποθέματα νερού που έχουν από τη τριτοβάθμια διαχείριση των αποβλήτων ακόμα, κύριε Ζητάκη, κάτι που γίνεται σε πολλές περιοχές κόσμου. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να χάνουμε στάλα νερό, είτε από την τριτοβάθμια επεξεργασία, είτε να δούμε με τα δίκτυα τα οποία πιθανόν να έχουν κάποιες διαρροές, θα πρέπει να τα ελέγξουμε, γιατί όπως λέγεται ένα 15% του νερού που χάνεται είναι το ότι τα δίκτυα δεν είναι σωστά. Ένα 20% όπως λένε κρίνεται μέσα από την ορθή πρακτική ποτίσματος και με τον τρόπο που πρέπει να ποτίζουμε και το πόσο χρειάζεται να ποτίζουμε. Οπότε αυτά είναι δεδομένα που αν τα κάνουμε σωστά νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και ευχόμαστε βέβαια τα επόμενα χρόνια να αλλάξει λίγο τα υδρολογικά έτη και με περισσότερο νερό ώστε τα αποθέματα ξανά να αυξηθούν και στους υδροφόρους ορίζοντες και στα φράγματά μας. Τώρα ενίως η ενιαία διαχείριση που λέμε τόσο καιρό που ευαγγελιζόμαστε κάτι χρόνια σε επίπεδο Κρήτης. Νομίζω ότι οι ΤΟΕΒ πρέπει να υπάρχουν, γιατί οι ΤΟΕΒ είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση, είναι εκείνοι οι οποίοι ξέρουν τις τοποθεσίες καλύτερα, ξέρουν τους παραγωγούς, ξέρουν πώς να διαχειριστούν τους παραγωγούς και νομίζω ότι επειδή και στην Κρήτη οι ΤΟΕΒ είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, πρέπει να υπάρχουν. Ξέρετε ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει μελέτες για 31 ΤΟΕΒ στην Κρήτη για να φτιάξουν ενεργειακές συνότητες. Πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος από το δίκτυο. Δεν μπορεί να είναι ο χώρος αυτός μόνο για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Να δοθεί χώρος στο δίκτυο για να μπορούν οι ΤΟΕΒ να έχουν ενεργειακή αυτονομία και να μπορούν να παράγουν φτηνότερο νερό. Φτηνότερο νερό για τους παραγωγούς μας. Είναι κάτι το οποίο το ζητάμε για να μπορέσει η αγροτική παραγωγή να έχει μικρότερο κόστος παραγωγής. Να κοιτάξουμε και εκτός Κρήτης, είπε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος όλων των ΤΟΕΒ του Νομού Λασιθίου, κ. Μανώλης Καμπανός, δηλώνοντας ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από τους ΤΟΕΒ, ώστε η διαχείριση του νερού να είναι αποτελεσματική, κάτι που θα πρέπει να αντιληφθούν και οι αγρότες, καθώς έχουν περάσει εποχές που πνίγαμε το χωράφι στο νερό, θεωρώντας ότι κάνουμε κάτι καλό. Το 1958 επί ίδρυση ΤΟΕΒ, γιατί από τότε ιδρύθηκαν σε πρώτη φάση οι ΤΟΕΒ, ακολουθήθηκε το γαλλικό μοντέλο, το οποίο υπάρχει και τώρα στη Γαλλία. Προσπάθησαν να το αλλάξουν, να κάνουν
μεγαλύτερες οργανώσεις για να το διοικήσουν, όμως ξαναγύρισαν πάλι στο παλιό μοντέλο, σε αυτό που είμαστε και εμείς αυτή τη στιγμή. Σήμερα η αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης δημιούργησε αυτή την ημερίδα. Έχει σαν σκοπό να δούμε τη διαχείριση των υδάτων λόγω και της κακής υδρολογικής χρονιάς που περάσαμε τόσο πέρυσι όσο και φέτος. Να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα γίνει η διαχείριση του νερού όσον αφορά τους καταναλωτές μας. Λένε ότι πλέον και το μέλλον δεν θα έχουμε ιδιαίτερα πάρα πολύ βροχή και όλοι κάνουν λόγο για τη χρήση κάθε σταγόνας νερού που έχουμε. Πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί σε μια περιοχή που δεν ξέρω αν όλοι είναι συνδεδεμένοι, έχουν την τεχνική υποστήριξη να το κάνουν, κύριε? Ή και δεδομένο ότι εσείς έχετε μόνο αντλείτε μόνο, δεν έχετε τρεχούμενα? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, πρώτα απ' όλα να δούμε το κομμάτι του νερού και μετά το ενεργειακό κομμάτι, πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να αλλάζουμε τον τρόπο που ποτίζουμε, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της στάγδιν άρδρευσης και σιγά σιγά να μπούμε στο κομμάτι που μας λένε οι γεωπόνοι, οι ειδικοί κατεξοχήν, πόσο νερό χρειάζεται η κάθε ελιά που πρέπει να αποτιστεί όσον αφορά για το κομμάτι της ελιάς, γιατί αλλού είναι το αβοκάντο, είναι οι πορτοκαλιές, είναι τα εσπεριδοειδή και γενικότερα ό,τι ποτίζουμε. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο φιδωλοί στο νερό. Δεν σημαίνει ότι αν πάμε και γεμίσουμε τις ελιές μας που έχουμε εδώ πέρα στην περιοχή μας νερό, σημαίνει ότι είναι καλό και για την ελιά. Και χάνεται το νερό. Είναι λοιπόν ένα αγαθό το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε γενικότερα όλοι μας. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι το ενεργειακό, εκεί θα σας απογοητεύσω και θα πω και στον κόσμο ότι ήδη έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες σαν το ΕΒ, σαν ενεργειακή κοινότητα Νομού Λασιθίου, αλλά και σε επίπεδο Κρήτης. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες για να μπούμε στο net metering. Πλην όμως η ΔΔΕ δεν υπερκαλύπτει την περιοχή, θεωρείται μια κορεσμένη περιοχή, αν και εδώ έχουμε δώσει σε μεγάλους παρόχους ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Για εμάς τους μικρούς και τους καταναλωτές και τους απλούς πολίτες, μάλλον δεν ισχύει αυτό. Είναι υπερκαλυμμένο το δίκτυο και δεν μπορούμε να συνδεθούμε ως net metering. Πριν λίγο που μιλήσαμε μέσα, θα σας το πω έτσι, ήταν μια κουβέντα του ποδαριού. Εγώ πρότεινα να φύγουμε εκτός Κρήτης, δηλαδή ούτως ώστε να φτιάξουμε την ενεργειακή μας κοινότητα στη Βόρειο Ελλάδα, όπου κρίνουμε και βρούμε τα 150 στρέμματα που χρειάζεται, ας το κάνουμε και εκεί. Τουλάχιστον ο καταναλωτής να κερδίσει στο κομμάτι της ενέργειας. Το κομμάτι της ενέργειας είναι σημαντικό, έχει δημιουργήσει πλήστα προβλήματα στους οργανισμούς, σε όλους τους οργανισμούς. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο οργανισμός μας χρωστάει αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο στη ΔΕΗ και πουθενά αλλού και να έχει δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο κόστος στο νερό. Φανταστείτε τώρα ότι το νερό αυτή τη στιγμή είναι στα 42 λεπτά και επί εποχής όταν εγώ ήμουν πρόεδρος στον οργανισμό το κουβεντιάζαμε γύρω στα 22 και πάλι και πάλι κουβεντιάζαμε ότι ήταν ακριβό. Φανταστείτε λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή μόνο με το κομμάτι της ενέργειας. Είναι καλό λοιπόν να δούμε, να επεκταθούμε, να ανοίξουμε τους ορίζοντες μας. Βέβαια έχουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση που θέλει να καταργήσει τους το ΕΒ και να φτιάξει ένα οργανισμό σε επίπεδο Κρήτης. Δεν μας είπε όμως η κυβέρνηση πώς θα βρει το νερό και αν σε μια περιοχή που δεν έχει νερό θα το φέρει από τα Χανιά στον Άγιο Νικόλαο, θα κάνει κάποια άλλα έργα, με θα μας πει. Σαφώς να παίρνει τα νιούσα και πάλι. Δεν μας έχουν εξηγήσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Έχουμε μια ζημιά για παράδειγμα στην Κριτσά, θα πάρουμε τηλέφωνο ο Χ καταναλωτής στο Ηράκλειο και το Ηράκλειο θα μας πει πηγαίνετε να πάτε το φτιάξετε, πόσο νερό θα έχει χαθεί. Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Εμείς στην αμεσότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή, στις ζημιές, στην ανταπόκριση στον κόσμο, τότε δεν θα υπάρχει. Οπότε ούτε σταγόνα για χάσιμο, αλλά ούτε και χρόνο για χάσιμο, γιατί δεν υπάρχουν, ούτε, και τα δύο δεν υπάρχουν. Ασφαλώς, δεν υπάρχει. Καταρχήν, μόνο τα χρηματοδοτικά, οι χρηματοδοτήσεις, δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Δεν υπάρχουν, πρέπει να τρέξουμε για να μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήματα. Φανταστείτε, τότε που ήμουν εγώ πρόεδρος και είχαμε το κομμάτι, μιλάμε εδώ στο Μεραμπέλο, και είχαμε τη χαρά ότι κερδίσαμε τα 2.200.000 για την εξυγείαση και όλα αυτά που είχαμε κάνει. Φανταστείτε ότι τώρα ξεκινάει να υλοποιείται μετά από 5 χρόνια. Φανταστείτε. Άρα λοιπόν, τι κουβεντιάζουμε? Θέλουμε αμεσότητα στον καταναλωτή αλλά και στον οργανισμό.
Μελετάμε για το αύριο του τόπου μας νέα φράγματα και λιμνοδεξαμενές, σχολίασε στο Τελεκρίτη κατά το περιθώριο της ενημερωτικής συνάντησης που έγινε το πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Ενότητα του Νομού Λασιθίου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Πραγματικά είναι σήμερα μία συνάντηση, θα λέγαμε, ενημέρωσης, διαχείρισης της κρίσης όπου έχουμε για το νερό. Και τι εννοούμε, έχουμε δει και τους αριθμούς και τα στατιστικά τα οποία αφορούν την ποσότητα του νερού την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στους ταμιευτήρες, τόσο στο φράγμα των Βραμιανών όσο και στα ύψη των γεωτρήσεων όπου υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Επιπλέον μέσα από αυτή την συνάντηση σε συνεργασία όπου γίνεται με την αποκεντρωμένη διοίκηση, με την αποκεντρωμένη διοίκηση, την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, συμμετέχουν όλοι το ΕΒ του Νομού Λασιθίου και οι 11 το ΕΒ, μαζί και με τους εκπροσώπους από τους Δήμους, όπου διαχειρίζονται το νερό τόσο ίδρευσης όσο και άδρευσης. Αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας είναι να δούμε ποια είναι η φυστάμενη κατάσταση και να δούμε ένα σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, το πώς δηλαδή διαχειρίζεται ο καθένας το ΕΒ την κρίση αυτή, την κρίσιμη αυτή χρονική στιγμή, το καλοκαίρι μέχρι να έρθει ξανά ο χειμώνας στο επόμενο διάστημα. Η μεθοδολογία την οποία ακολουθούμε είναι να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές όπου υπάρχουν και τη βέλτιστη διαχείριση, αλλά να δούμε και τις αδυναμίες και πού θα μπορεί τόσο η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και η αποκεντρωμένη διοίκηση να εκτελέσουν το στρατηγικό σχεδιασμό για τα αποθεματικά του νερού της περιοχής μας. Εμείς από τη δική μας τη μεριά, το γνωρίζετε όλοι, ότι έχουμε τρέξει και έχουμε προχωρήσει την πρώτη ενεργειακή κοινότητα με όλους τους στο ΕΒ, όπου συμμετέχουν όλοι το ΕΒ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, και αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι αδειοδοτήσεις από το Υπουργείο, έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος του νερού. Αυτή η κίνηση ενδεχομένως να δούμε και τα κοστοβόρα σημεία τα οποία υπάρχουν και τη διαχείριση του κόστους, αλλά το να έχεις μια διαχείριση νερού και ενέργειας η οποία να είναι κοινωνικά για όλους τους συμπολίτες μας, τόσο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, αλλά και για τους υπόλοιπους όπου διαχειρίζεται το νερό, μας δίνει την ανθεκτικότητα την οποία σχεδιάζουμε της αγροτικής οικονομίας την επόμενη μέρα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στα πλαίσια αυτά των ενδυναμώσεων, των δράσεων για την διαχείριση του νερού, όπως γνωρίζετε, έχουμε την πρώτη φάση όπου είχαμε έρθει από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και επαναφέραμε όλες τις παλιές μελέτες όπου υπήρχαν για τα φράγματα και τις μηνοδεξαμενές. Μόλις χτες παραδόθηκε η γεωφυσική διερεύνηση του φράγματος στο Κρούστα, οπότε και εμείς από τη δική μας τη μεριά ερχόμαστε πια ολιστικά να επικυρωποιήσουμε και να αναθέσουμε τη μελέτη σε συνεργασία πάντοτε τόσο με το Δήμο όσο και με τους υπόλοιπους φορείς, για να προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση της μελέτης. Κατά αντιστοιχεία, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου χρηματοδοτεί δύο νέες μελέτες. Η μία μελέτη αφορά μία νέα λιμνοδεξαμενή στην Ζάκρο, στη Κάτω Ζάκρο, όπου θα βοηθήσει πάρα πολύ την ίσως την πιο ξηροθερμική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Έχουμε αναθέσει μία δεύτερη μελέτη στην περιοχή του Κουτσουρά, όπου είμαστε στη διαδικασία της υλοποίησης της μελέτης. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό, ότι κάνουμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς να προχωρήσουμε να δούμε αρκετά σημεία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου με ανάθεση μέσα στο επόμενο διάστημα, τα σημεία τα οποία είναι δυνατόν να βελτιώσουμε την διαχείριση του νερού με νέες περιοχές όπου θα μπορούν να προχωρήσουμε μελετητικά για φράγματα μικρότερα, τα οποία θα έχουν ένα διτό ρόλο. Ο πρώτος ρόλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας, και με αυτόν τον τρόπο, με τον εμπλουτισμό, κάνουμε και τη διαχείριση του επιφανειακού νερού. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό, ότι μέσα από αυτή την προσέγγιση εμπλουτίζουμε και τον υδροφόρο ορίζοντα όλης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, και οφείλουμε να το δούμε ολιστικά σε συνεργασία πάντοτε με όλους τους φορείς. Διεξήχθη η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, συνολικά φέτος κατατέθηκαν 10.845 αιτήσεις για την πλήρωση 3.003 καινών θέσεων των πειραματικών σχολείων της επικράτειας.
Συγκεκριμένα, για τις κοινές θέσεις στα πειραματικά σχολεία του Δήμου Ιεράπετρας και για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, μίλησε στην κάμερα του Τέλε Κρήτη η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ιεράπετρας, κυρία Πετρούλα Κορνιλάκη. Να πούμε λοιπόν ότι έγινε κλήρωση για τα πειραματικά. Θα σας πω ότι για τα νηπιαγωγεία είχαν προβλεφθεί 30 θέσεις και καλύφθηκαν 29. Στο δημοτικό υπήρχαν 40 θέσεις και έγιναν 41 αιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί μένει εκτός με βάση την κλήρωση. Στο γυμνάσιο ήταν 80 οι θέσεις και οι αιτήσεις ήταν 83. Έγινε η κλήρωση, 3 παιδιά είναι εκτός. Και στο λύκειο ήταν 84 οι θέσεις και έχουν καλυφθεί 75. Για το λύκειο μένουν 9 θέσεις, οι οποίες θα επαναπροκηρυχθούν το Σεπτέμβρη με νέα προκήρυξη και θα έχουν την ευκαιρία οι γονείς να ξανακάνουν αιτήσεις, ώστε να καλυφθούν και οι 9 θέσεις στα λύκεια. Αυτή τη στιγμή, σαν Ένωση Γονέων, είμαστε συνεννόηση τόσο με τη δευτεροβάθμια όσο και με την πρωτοβάθμια, αλλά και με το Δήμο, για να δούμε και την ενίσχυση των σχολείων αυτών, καθώς θα πρέπει να δοθεί ένα ιδιαίτερο βάρος στη λειτουργία τους, ώστε να ενισχυθούν και οικονομικά από το Δήμο και από όσους φορείς μπορούν να τα ενισχύσουν. Λέγομαι Αθανασιάδης Μιχάλης, η εταιρεία μας Clear Water σας παρουσιάζει μια επαγγελματική αντίστροφη όσμωση ή αφαλάτωση, όπως την ξέρει ο κόσμος, κεντρικής παροχής. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο αφαλατώνει νερά τα οποία είναι σε περιοχές παράκτιες, νησιωτικές, νερά από γεωτρήσεις, νερά από πηγάδια, γενικότερα νερά που περιέχουν υψηλά άλατα. Η αγωγημότητα που μπορεί να επεξεργαστεί είναι μέχρι και 6.000 μικροζήμες. Με ειδικούς τρόπους και αντικαθαλωτικά μπορούμε να βάλουμε, θα φτάσει και τις 7.000 μικροζήμες, αλλά με μικρότερη ροή ως προς την παραγωγή του καθαρού νερού. Απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες που έχουν ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν μηχανές παραγωγής πάγου σε θερμοκήπια, σε καφέ, εστιατόρια, γενικότερα όπου χρειάζεται ένα νερό απαλλαγμένο από άλατα. Αφαιρεί το 90% των αλάτων και των χημικών ρήπων που υπάρχουν μέσα στο νερό. Μια δυσάρεστη έκπληξη έκρυβαν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον Δήμο Ηρακλείου. Ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Κατζατζάκης θα γίνει από το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με δικαιούχο φορέα που θα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως φαίνεται, είναι εκτός κάδρου. Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, τονίζοντας πως ο Δήμος Ηρακλείου θα διασφαλίσει όλα τα δικαιώματα που έχει σε αυτό το πολύ νευραλγικό κομμάτι της πόλης. Στην προσπάθεια αυτή είμαστε από την πρώτη στιγμή σε απόλυτο συντονισμό με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και η πρόθεσή μας είναι να επισκεφθούμε τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, από κοινού. Είμαστε λοιπόν σε ανοιχτή γραμμή με την Περιφέρεια και βεβαίως αυτή η ανοιχτή γραμμή περιλαμβάνει και όλους όσους σας ανέφερα προηγουμένως. Δεν πρόκειται να δεχθούμε εξελίξεις οι οποίες θα είναι εις βάρος της πόλης. Βεβαίως εμείς πρώτοι θέλουμε και την αξιοποίηση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών και την συνολική αναβάθμιση του τόπου. Αλλά ακριβώς για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε με καλή διάθεση, με καλή προαίρεση και εάν μπορέσουμε σύντομα να καταλήξουμε, βεβαίως αυτό θα έχει και την επίπτωση στον χρόνο του έργου. Η συζήτηση μας περιλαμβάνει και εμείς ως συνομιλητές είμαστε παρόντες εκ των πραγμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια συζήτηση για εμάς χωρίς εμάς. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί. Για αυτό που είπατε, μία πόλη, αυτό είναι και ένα ζήτημα αντίληψης, ξέρετε, αν θα δημιουργήσουμε δηλαδή μία πόλη δίπλα στην πόλη ή αν αυτό θα είναι ένα οργανικά ενταγμένο κομμάτι του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, το οποίο βεβαίως θα αποδώσει αμεσότερα ωφέλη στη Νέα Αλικαρνασσό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, όπως είναι, θα έλεγα, και δίκαιο και φυσικό. Ταυτόχρονα φυσικό ακόμα και με την χωρική, την γεωγραφική δηλαδή έννοια και η δική μας η αντίληψη είναι ακριβώς η δεύτερη. Δεν δημιουργούμε αποκομμένα
Δεν αφήνουμε να δημιουργηθεί αποκομμένα μία ξεχωριστή πόλη η οποία κατά κάποιο τρόπο συνορεύει με το Ηράκλειο. Δεν πρόκειται να δεχθούμε να μπουν σύνορα μέσα στον Δήμο Ηρακλείου. Όπως γνωρίζουμε από χθες το βράδυ, ανακοινείται το θέμα της αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου του Ηρακλείου και ανατίθεται επίσημα από την κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο ΤΑΙΠΕΔ η μελέτη ορίμανσης για την αξιοποίησή του. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη την οποία την περιμέναμε, για την οποία προετοιμαζόμαστε και αυτό το οποίο πρέπει να είναι σαφές είναι ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα διασφαλίσει όλα τα δικαιώματα τα οποία έχει σε αυτό το πολύ νευραλγικό κομμάτι της πόλης. Συνεπώς βρισκόμαστε σε επικοινωνία ήδη από χθες με την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ, με την οποία πρόκειται να συναντηθούμε πολύ σύντομα, θα συναντηθώ προσωπικά. Έχω ζητήσει συνάντηση και πρόκειται να συναντήσω τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και φυσικά υπάρχει το ζήτημα της διαβούλευσης εδώ τοπικά, έτσι ώστε αυτό το οποίο διεκδικούμε να είναι αυτό το οποίο αποτελεί την συνισταμένη των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων στην πόλη αυτή. Ενδιαφερόμενοι είμαστε όλοι, είναι όλοι οι δημότες. Αντιλαμβανόμαστε ωστόσο ότι και τα επιμελητήρια έχουν λόγο και φορείς επαγγελματικοί θα πρέπει να εκφράσουν άποψη. Η δική μας η άποψη έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Σε αυτές πρόκειται να βαδίσουμε και στον διάλογο και στην διεκδίκηση και βεβαίως η προοπτική της συζήτησης αυτής θα εμπλέξει από την μεριά μας και την εκπόνηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου και ήδη υπάρχει σχετική συνεννόηση η οποία βεβαίως βρίσκεται σε πρόοδο με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Η στρατηγική μας λοιπόν περιλαμβάνει την ένταξη της πρότασης αυτής στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και όχι την αποκοπή της έκτασης από τους υπόλοιπους σχεδιασμούς, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι οργανικά ενταγμένη αυτή η μεγάλη περιοχή που ξεπερνάει τα 3.500 στρέμματα στην πόλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας. Συνεπώς εργαζόμαστε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου, τα οποία τίθενται από δύο πλευρές. Το ένα είναι το αυτονόητο της αρμοδιότητας που έχει ο Δήμος και της γενικής του υποχρέωσης σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας. Και το δεύτερο βεβαίως είναι το ιδιοκτησιακό, διότι ο Δήμος είναι συνιδιοκτήτης της έκτασης αυτής. Και για το δεύτερο αυτό θέμα θέλω να σας πω ότι ο Δήμος θα ασκήσει όλα τα ένομα δικαιώματά του και για τον λόγο αυτό έχω δώσει σχετική εντολή στην νομική υπηρεσία και στις υπηρεσίες της δημοτικής περιουσίας έτσι ώστε οι διεκδικήσεις του Δήμου να θεμελιώνονται σε απόλυτα σταθερό έδαφος. Οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού Σιτίας, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου συναντήθηκαν στην Παχιά Άμμο με αντικείμενο συζήτησης κοινές πολιτιστικές δράσεις μεταξύ των τεσσάρων δήμων το φετινό καλοκαίρι. Για αυτή τη συνάντηση μίλησε στο Τελεκρήτη η αντιδήμαρχος πολιτισμού στη Σιτία, κυρία Βέρα Περάκη. Ναι, είπαμε ότι ο πολιτισμός ενώνει, οπότε αποφασίσαμε να συναντηθούμε όλοι μαζί, οι αντιδημάρχοι όλου του Λασιθίου, πολιτισμού, και η κυρία Σπυριδάκη Κατερίνα ήταν μαζί από την Ιεράπετρα. Συναντηθήκαμε λοιπόν στο κέντρο του νομού, στην Παχιάμο, και αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες κοινές εκδηλώσεις. Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας πραγματικά, νομίζω ότι πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο και νομίζω ότι ένα Λασίθι ενωμένο μπορεί να καταφέρει
πολύ περισσότερα πράγματα. Αποφασίσαμε ότι η πρώτη μας εκδήλωση θα γίνει στην Παχιάμος, στο λιμανάκι, όχι στο λιμανάκι, στο καταφύγιο, έτσι νομίζω το λένε, ούτως ώστε να γίνει στο κέντρο του νομού. Ο στόχος είναι να πάρουν μέρος χορευτικές ομάδες από την πόλη μας, συγκεκριμένα το Λύκειο Ελληνίδων, από τον Άγιο Νικόλα το Λύκειο Ελληνίδων, μια χορευτική ομάδα από την Ιεράπετρα, ένα σχήμα, ένα συγκρότημα από το οροπέδιο, και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να ολοκληρώσουμε την ιδέα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, οι προτάσεις έχουν ξεκινήσει και θα τα δούμε στο μέλλον όλα. Στα πλαίσια της πολιτικής δραστηριότητας της Τοπικής Επιτροπής Λασιθίου, μπροστά στη μάχη των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου, με κεντρικό σύνθημα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, διοργανώθηκε στο Πολύκεντρο Σιτίας πολιτική συγκέντρωση με θέμα την πράσινη μετάβαση. Στη συγκέντρωση μίλησε ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβανός, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Βρισκόμαστε σήμερα στη Σιτία, στην εκδήλωση που διοργανώνει η Τομεϊκή Επιτροπή του ΚΚΕ με θέμα «Πράσινη ανάπτυξη για ποιον», με επίκεντρο τα μεγάλα έργα για εγκατάσταση ανεμογεννητριών που έχουν προϋπολογιστεί να γίνουν εδώ στην περιοχή του Λασιθίου και ιδιαίτερα εδώ γύρω από την πόλη της Σιτίας, όπου πρέπει να πούμε ότι συγκεντρώνεται πάνω από το 50% των τοποθετημένων ανεμογεννητριών ολόκληρης της Κρήτης. Στην σημερινή μας εκδήλωση θα αποκαλύψουμε το για ποιους είναι η πράσινη ανάπτυξη, τι σημαίνει η νέα πράσινη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς αυτά τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ενισχύσει τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, κυρίως τους ιδιώτες επενδυτές των ανεμογεννητριών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων, σε βάρος και του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και βεβαίως ολόκληρης της χώρας, όπου έχουμε αντίστοιχες εξελίξεις. Θα αποκαλύψουμε το τι εντάσσεται και τι δεν εντάσσεται στα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα κόμματα της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, το κόμμα του Βελόπουλου Ελληνική Λύση, ψήφισαν και διαφήμισαν στη χώρα σαν λύση για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι ενώ δίνονται δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και στην Ελλάδα στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους για αυτά τα έργα, δεν προβλέπονται αναγκαία έργα πολιτικής προστασίας. Ο λαός του Λασιθίου, ιδιαίτερα της Σιτίας, έζησε μεγάλες πλημμύρες τα προηγούμενα χρόνια, καταστροφές. Έγιναν σεισμοί που επηρέασαν και την περιοχή. Όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, με τη λογική του κόστους-οφέλους, δεν τα ενσωματώνουν σε αυτά τα προγράμματα. Ταυτόχρονα θα αναδείξουμε το πώς δεν ενσωματώνονται κρίσιμες ανακαινήσεις σε κτίρια δημοσίου συμφέροντος, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, πράγμα το οποίο, αν θέλετε, έχει σχέση και με τους μεγάλους αγώνες που εξελίχθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή για τη διεκδίκηση δημόσιας και δωρεάν υγείας, στελεχωμένων, εξοπλισμένων νοσοκομείων για να καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες, οι ανάγκες του λαού. Ακόμη θα αποκαλύψουμε το γεγονός ότι η πράσινη ανάπτυξη δεν έχει σχέση ούτε με την εξασφάλιση φθηνών τιμολογιών ενέργειας, γιατί ενώ φτάσανε τα μεγάλα μονοπόλια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτές τις μέρες, τις προηγούμενες μέρες, να παράγουν με μηδενικό κόστος λόγω της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει τα ακριβότερα τιμολόγια, ακριβώς γιατί το ρεύμα είναι χρηματιστηριακό προϊόν, η τιμή του σαν εμπορεύματος καθορίζεται παίρνοντας υπόψη τις εγγυημένες τιμές που πουλάνε οι πάροχοι το ρεύμα στους διανεμητές. Όλα αυτά και πολλά άλλα, και για πολλά άλλα θα κουβεντιάσουμε. Και βεβαίως αυτή η εκδήλωση είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στην προεκλογική εκστρατεία του ΚΚΕ μπροστά στις ευρωεκλογές της 9ης του Ιουνίου, όπου κατά την άποψή μας τίθενται δύο διλήμματα. Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλος ο ελληνικός λαός είναι έντονα, είναι πάρα πολύ μεγάλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει τη σφραγίδα της. Έχει βάλει τη σφραγίδα της στο γεγονός ότι οι μισθοί από το 2011 μέχρι και σήμερα έχουν υποχωρήσει 15% και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί στο 12% λόγω της τεράστιας χρηματοδότησης και με αρνητικά επιτόκια των ομίλων. Έχει βάλει τη σφραγίδα της στη διάλυση της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας. Έχει βάλει τη σφραγίδα της στα επικίνδυνα σχέδια στα οποία εμπλέκεται η χώρα μας, στο πλευρό του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ουκρανία με την κλιμάκωση του πολέμου και στη Μέση Ανατολή με τη στήριξη από μεριάς τους της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Άρα λοιπόν τα δύο διλήμματα που υπάρχουν μπροστά κατά τη δική μας άποψη είναι τα εξής. Πρώτον, αν ο ελληνικός λαός με την
ψήφο του ή και την αποχή του, θα δώσει το δικαίωμα να συνεχίζεται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που ζούμε στο πετσί μας όλοι, ή αν θα δηλώσει στεναρά ως εδώ, και αυτό μπορεί να το κάνει το ΚΚΕ, το έχει αποδείξει ότι είναι στο πλευρό όλων των διεκδικήσεων του εργαζόμενου λαού. Και το δεύτερο ερώτημα, εάν στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί μετά τις εκλογές της 9ης του Ιουνίου, ο ελληνικός λαός θα στείλει ευρωβουλευτές, νταραβεριτζίδες και διαπραγματευτές των συμφερόντων των μεγάλων ομίλων, των πλούσιων, των λίγων, ή θα στείλει ευρωβουλευτές αγωνιστές που θα υπερασπιστούν τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Και το ΚΚΕ το έχει κάνει αυτό, και το πιο τρανό παράδειγμα είναι η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αν πρέπει ή όχι τα λόμπι, που είναι η Διεθνής Ενώση των Επιχειρηματιών, των μεγαλοβιομήχανων και εφοπλιστών, να σφραγίζουν και να γράφουν τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Όπου εκεί οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σε σύνολο 705, καταψήφισαν, ενώ οι άλλοι υπερψήφισαν. Και αυτό αποδεικνύει ότι στις κρίσιμες στιγμές αυτό που μετράει και αυτό που αξίζει είναι αν εκφράζεις τη λαϊκή πλειοψηφία ή αν εκφράζεις το 10% της κοινωνίας που καρπώνεται και κατέχει το 70% του κοινωνικού πλούτου. Αυτοψία στις εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας μέσω της κατασκευής πεζοδρομίων και υπερυψωμένης διάβασης πεζών στη Συμβολή Οδών Πυράνθου και Αυλώνος πραγματοποίησε το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιώργο Σισαμάκη και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στο περιθώριο των αυτοψιών, ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε και με κατοίκους, επαγγελματίες αλλά και διερχόμενους οδηγούς για ζητήματα που τους απασχολούν αναφορικά με την καθημερινότητα της περιοχής. Βρισκόμαστε στην οδό Ευμαθίου, στη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου, στο τέταρτο διαμέρισμα του Ηρακλείου, όπου πραγματοποιούμε μία διάνοιξη, και αυτή είναι η πρώτη μία σειρά διανοίξεων και στο διαμέρισμα αυτό, αλλά και στον Δήμο συνολικά, έχοντας προτεραιοποιήσει τα έργα εκείνα τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα με μεγάλη απόδοση, αποσυμφορώντας την κυκλοφορία και ως μια απαρχή αναπλάσεων οι οποίες θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία και γι' αυτό το λόγο έχουμε δεσμεύσει και αντίστοιχα ποσά στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου. Οι διανοίξεις και τα οδικά έργα γενικά, τα έργα δηλαδή των ασφαλτοστρώσεων και των τσιμεντοστρώσεων, είναι έργα τα οποία ήδη προχωρούν με πολύ εντατικούς ρυθμούς και αυτό το οποίο θα αποδώσουν είναι μια κυκλοφοριακή ανακούφιση και βέβαια μια συμβολή στην συνολική ποιότητα ζωής των ανθρώπων της πόλης αυτής. Η αποσυμφόρηση βέβαια είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι μέρος του γενικότερου στοιχήματος, μιας ομαλής, απρόσκοπτης κυκλοφορίας, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς δυσκολία. Στο Ηράκλειο γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά με την κατάλληλη μέθοδο και με αρκετή αποφασιστικότητα πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πολλά βήματα μπροστά. Συνεχίζουμε με ένα δίκτυο παρεμβάσεων που έχουμε σε όλο το Ηράκλειο, σε συνεργασία πάντα με την Πολυοδομία, η οποία προσδιορίζει τους χώρους των διανοίξεων όταν πια έχει οριστικοποιηθεί το σύνολο της διαδικασίας, και εκτιμούμε ότι σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε και άλλες διανοίξεις να συμβαίνουν ευρύτερα σε όλη την περιοχή του Ηρακλείου. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησε το 4ο κατά σειρά πανελλήνιο εκπαιδευτικό σεμινάριο πρόληψης με θέμα «Αλκοόλ και νέοι». Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση αλκοόλ, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και αυξημένης ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα στις νέες γενιές και η διαμόρφωση κοινού σε πανελλήνιο επίπεδο εκπαιδευτικού υλικού και δραστικών εργαλείων για την αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού προβλήματος όπως είναι αυτό της κατανάλωσης αλκοόλ και των επιπτώσεων. Η Κρήτη είναι πρώτη σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στη χρήση αλκοόλ στα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυξημένη η υποχρέωσή μας και το όφελός μας προς αυτά τα παιδιά για την προστασία της υγείας τους. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί πάνω από 90 επαγγελματίες υγείας στην υγειονομική περιφέρεια. Παράλληλα έχουμε την αρμοδιότητα, και αυτό είναι το σημαντικό,
ως υγειονομική περιφέρεια, η 7η υγειονομική περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα να εκπαιδεύσει όλους τους επαγγελματίες υγείας σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες, προκειμένου να αναπτύξουν ένα κοινό κώδικα, μια ενιαία γλώσσα και να παρέχουμε τα εργαλεία εκείνα, τα οποία θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δράσεις αντίστοιχες εντός των σχολείων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Την Ελλάδα έχουμε την δυσάρεστη πρωτιά της μεγάλης κατανάλωσης στους εφήβους. Δείχνουν ότι οι πρώτες ηλικίες τις οποίες δοκιμάζουν τα παιδιά μας είναι τα 12 με 13. Πολλές φορές και αυτό που ξέρουμε και από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι μαθητές που κάνουμε τις παρεμβάσεις πρόληψης εδώ στην Κρήτη, βλέπουμε και τα 11. Και το δυσάρεστο είναι ότι τις περισσότερες φορές όταν η δοκιμή έχει γίνει σε τόσο μικρή ηλικία, έχει γίνει μέσα στο σπίτι. Πολλές φορές από κάποιον παππού, από κάποιον θείο που δίνει γιατί το βρίσκει χαριτωμένο στο μικρό παιδί να δοκιμάσει, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι δεν είναι η ποσότητα που θα του δώσει το πρόβλημα, αλλά το γεγονός ότι απενοχοποιεί τη χρήση. Η χρήση αλκοόλ, ειδικά η μοναχική χρήση αλκοόλ, η καταθλιπτική, αν θέλετε, χρήση αλκοόλ, έχει αυξηθεί ακόμα και σε επαγγελματίες υγείας. Δηλαδή, σε αυτούς που επίσης δέχτηκαν μεγαλύτερη πίεση και μεγαλύτερο στρες. Όμως, είναι φαινόμενα των καιρών. Δυστυχώς, έχει να κάνει και με το πόσο πολύ έχει απενοχοποιηθεί αυτή η χρήση και για τους εφήβους μας. Και επίσης, από το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνει κανείς ότι το αλκοόλ, ήδη από το 1980 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι ένα ναρκωτικό που όμως είναι νόμιμο. Συνεχώς περισσότερες οικογένειες ζητάνε βοήθεια για προβλήματα που έχουν σχέση με το αλκοόλ, πρώτον. Δεύτερον, από τις νεαρές ηλικίες, από μια μελέτη που γίνεται πάνω από 10 χρόνια, οι κοπέλες, τα κορίτσια, αυξάνουν τη συχνότητα πρώτης κατανάλωσης αλκοόλ και γενικότερα κατανάλωσης αλκοόλ. Και τρίτον, ότι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε στο δίκτυο αλκοολογίας για την βοήθεια και υποστήριξη ατόμων και οικογενειών με πρόβλημα από αλκοόλ είναι αποτελεσματική. Δείχνει μία αύξηση στον πληθυσμό των νέων κοριτσιών στην πρώτη κατανάλωση αλκοόλ, στην συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ και στο ότι πιο πολλά κορίτσια πίνουν. Υπάρχει μια εισήγηση σήμερα για την ενδοοικογενειακή βία, που είναι μια ανάλυση από πραγματικά περιστατικά στην Κρήτη και στη Λάρισα, όπου δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση με την κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών ψυχοτρόπων, έτσι, και την εκδήλωση της ενδοοικογενειακής βίας. Δυστυχώς, εδώ στην Κρήτη έχουμε αυξημένους δείκτες χρήσης αλκοόλ και από τους ανηλίκους και από τους εφήβους. Αυτά τα δεδομένα, αυτά τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα στην ημερίδα μας. Όχι μόνο αυξημένα, αλλά έχουμε και πρωτιά. Έχουμε δραματικό πρωταθλητισμό όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η χρήση αλκοόλ από 13 έως 19 στους εφήβους, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, το να έχει μεθύσει μία φορά τον τελευταίο μήνα, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 13,5% περίπου. Στο νομό Ρεθύμνης αγγίζει το 19% των εφήβων να έχουν μεθύσει τον τελευταίο μήνα. Και όλοι οι άλλοι δείκτες που μελετούν οι ερευνητές, όχι μόνο για το πόσες φορές έχεις μεθύσει τον τελευταίο μήνα, αλλά πόσες φορές έχεις κάνει χρήση αλκοόλ, πόσο εξοικειωμένος είσαι, ό,τι παράμετρο και να παρατηρήσουμε και να μελετήσουμε, είναι στην Κρήτη και αυξημένοι δείχτες και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα δηλαδή, αλλά και σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Στην Κρήτη το Ρέθυμνο έχει πρωτιά και ακολουθεί κατά πόδας ο νομός Χανίων. Εδώ στην Κρήτη η χρήση αλκοόλ μπορεί να ξεκινήσει πολύ νωρίς, από την προεφηβεία. 8-9 ετών βλέπουμε παιδιά να πίνουν αλκοόλ. Φυσικά δεν εννοούμε κατάχρηση, αλλά και μόνο που ένα παιδί θα αρχίσει να φλερτάρει με την όποια χρήση του αλκοόλ, αυτό είναι ένας ευοδοτικός παράγοντας για την εφηβεία ή για την μετέπειτα ενήλικη ζωή, να μεταβεί και σε χειρότερη, σε πιο... Άρα,
αυτό οφείλεται στον ενήλικα που δίνει. Έχουμε μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στο μήνυμα που μεταφέρουμε στους εφήβους. Επαναλαμβάνουμε, εδώ στην Κρήτη το θεωρούμε μια πράξη κοινωνικότητας, ότι κάπως συνδέει την παρέα πολύ καλύτερα το αλκοόλ και αυτό προσλαμβάνεται από τους εφήβους και από τα παιδιά. Και θα το δούμε και σε μικρότερες κοινωνίες στην επαρχία, αλλά και σε πιο αστικές περιοχές όπως το Ηράκλειο. Είναι πιο εύκολο ένας ενήλικας που έχει κάνει χρήση αλκοόλ στην ανήλικη ζωή του να εξακολουθήσει να κάνει χρήση και να φύγει πέρα από τα πλαίσια του κάνω χρήση με το κάνω κατάχρηση. Κοιτάξτε, αν μείνει στα επίπεδα της απλής χρήσης, και τι εννοούμε απλή χρήση. Απλή χρήση εννοούμε για τους άντρες, τους ενήλικες άντρες, 21 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει 21 μονάδες αλκοόλ, φανταστείτε 21 ποτήρια την εβδομάδα. Ποτήρια, ας πούμε, μπύρα. Ένα ποτήρι μπύρα θεωρείται μία μονάδα αλκοόλ. Δηλαδή να πιει ένα ποτηράκι την ημέρα, δύο ποτηράκια την ημέρα στο φαγητό του θεωρείται χρήση. Αν μείνει εκεί, όλα καλά. Για τους ενήλικες άντρες. Στις γυναίκες είναι 14 μονάδες. Mm-hmm. Και στους εφήβους μέχρι 14 μονάδες θεωρείται χρήση. Μέχρι εκεί όλα καλά. Αυτό που συζητάμε είναι ότι πολύ εύκολα η χρήση μπορεί να μετατραπεί σε κατάχρηση και ό,τι αυτό μπορεί να προκύψει μετά σε εξάρτηση ή εθισμό, όπου δημιουργούνται και τα σοβαρά προβλήματα. Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη από σήμερα Τετάρτη, μετά από μία εβδομάδα επέλασης, στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σταδιακά θα ξεκινήσουν να μειώνονται οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης, αρχικά στα δυτικά και έπειτα και στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό το φυσικό γεγονός μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της χώρας μας, κυρίως μέσω της υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα και όπως προειδοποιούν οι γιατροί, είναι επικίνδυνοι για την υγεία, ιδίως όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.